Παραμένουμε εκεί σε αυτά που είπαμε χτες, ότι έχει γίνει η Επιτροπή, αρχίζει από σήμερα την περιοδία ενημέρωσης στη Βόρεια Ελλάδα, θα πάει σε κάποια σημεία εκεί, δεν γίνεται όπως καταλαβαίνετε μέσα σε μια εβδομάδα να γυρίσει όλη τη χώρα. Από εκεί θα ενεργοποιήσει όλους τους φορείς, είτε τοπικοί άρχοντες είναι αυτοί, είτε προέδροι ενώσεων, συνδικαλισμού ή πάντες. Οποιοδήποτε είναι ενδιαφερόμενος και έχει αγροτεμάχια ή εκπροσωπεί πολίτες με αγροτεμάχια. Καλά. Βρείτε μου ένα που δεν έχει αγροτεμάχιο, που δεν έχει τέλος πάντων έστω και ένα πολύ μικρό κομμάτι ως σκλήρο από τους δικούς του και μετά θα το συζητήσουμε. Γιατί κρίνεται επιτακτικό αυτή η Επιτροπή να περιοδεύσει ένα την Ελλάδα, να μην συναντηθεί μόνο με αγρότες, αλλά και με άλλους παραγωγικούς φορείς, καθώς επίσης και με τις δημοτικές αρχές διαπιστώνει. Πιστώνετε ότι υπάρχει, αν θέλετε, μια διαφορετική στάση, κύριε Καπιτάκη, που λέει δεν είμαστε έτοιμοι να κατέβουμε στο δρόμο, δεν επιθυμούμε να κατέβουμε στο δρόμο. Γιατί στην ευχή γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει παραπληροφόρηση από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι δεν ενημερώνονται σωστά οι πολίτες. Μας πετάνε το 1, το 1,5 ευρώ και δεν βάζουν κανένα στη λογική να κάτσει να λογαριάσει, να δει τους συντελεστές αύξησης αυτών των ποσών. Και πόσο ανεβαίνει αυτό? Εγώ θα έλεγα και θα περίμενα, αντί να τα βάζετε με τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, με τους συναδέλφους δημοσιογράφους, ότι θα κάνατε κάτι άλλο. Θα λέγατε υπάρχει παραπληροφόρηση από τους ίδιους τους πολιτικούς, διότι ας μην ξεχνάμε από πού αντλούν τη δεξαμενή των ψήφων τους, το τι λένε, το τι τάζουν και πόσα λεφτά δίνουν σε άλλες περιοχές της χώρας σε σχέση με τους αγρότες στην νησιωτική Ελλάδα, σε σχέση με τους αγρότες στην Κρήτη, κύριε Καπιτάκη. Θα περίμενα έτσι. Σωστό καλύτερα είναι, να μου το θέτατε. Σωστό είναι, πιο καλά το θέτατε έτσι που, το, που πάει το πράγμα, αλλά απλά στηρίζουν την κατάσταση. Δηλαδή όταν βλέπω ένα πάνελ που έχει οικονομολόγους μέσα, που πιστεύω ότι αυτοί ξέρουν και λογαριάζουν καλύτερα από μένα το πόσο θα βγει και το τι βγαίνει στα κεντρικά μέσα, και κάθονται και δεν μας λένε την αλήθεια, εκτός και αν κάποιος για ένα λεπτό από τον αγροτικό χώρο βγει και πει «μα υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό», τότε σου λένε ναι, υπάρχει και αυτό. Αλλιώς δουλεύουν τον κόσμο. Το είναι, παραμένει. Σκοπίμως πιστεύετε ένα... ότι γίνεται αυτό σε βάρος σας? Σκοπίμως, για να περάσει τώρα από τη Βουλή και μετά αύριο μεθαύριο, όπως έχουμε πει, να στραβοξυπνήσει ένα πρωί οποιοδήποτε υπουργός είναι τότε και να αλλάξει τους συντελεστές 3, 4, 5 φορές πάνω. Μάλιστα. Ζητούμενο λοιπόν είναι να μην περάσει, ζητούμενο είναι να μην παιχτούν πολιτικά παιχνίδια, θέλετε να πείτε, για άλλη μια φορά στις πλάτες σας, με ό,τι μπορεί να τάξει ο καθένας που παίζει αυτό το πολιτικό παιχνίδι. Είναι επιτροπή η οποία απαρτίζεται από ποιους, κύριε Καπιτάκη? Είναι επιτροπή που απαρτίζεται από προέδρους ενώσεων, προέδρους ομοσπονδιών και απλούς συνδικαλιστές. Είναι γύρω στα 14 άτομα γραφτήκαν χτες. Αυτή η επιτροπή θα διευρυνθεί. Δηλαδή θα αρχίσει με την αρχή της περιοδίας, θα μπουν και άλλα άτομα από την Βόρεια Ελλάδα μέσα. Έχει βέβαια μικρό χρονικό περιθώριο να γίνει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι μια εβδομάδα με 10 μέρες θα γίνει η δουλειά αυτή, γιατί εκεί υπολογίζουμε ότι θα κρατήσει η ιστορία, δηλαδή μέχρι τις 7-8 του αλλονού μήνα, και μέχρι εκεί πρέπει να κλείσει τον κύκλο της και να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει η Επιτροπή αυτή. Μάλιστα. Να γυρίσει, να ενημερώσει σωστά τον κόσμο και να ξεσηκώσει συγχρόνως τον κόσμο. Μάλιστα. Κύριε Καπιτάκη, συναντηθήκατε με τον Υπουργό? Όχι, δεν συναντηθήκαμε. Μας είπαν ότι δεν ήταν εκεί. Συναντηθήκαμε με το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Κορασίδη. Δεν είχε κάτι να μας πει πάνω στα θέματα αυτά. Όπως ξέρετε, είναι υπηρεσιακός, δεν είναι πολιτικό πρόσωπο. Σωστά. Πιστεύω... Το μισθό του ωστόσο τον παίρνει. Γενικός γραμματέας ωστόσο είναι. Εκ του ασφαλούς. Τίποτα περισσότερο. Προχωρήστε. Ναι. Παραμείναμε εκεί σε τεχνικά ζητήματα για το πώς, τι θα κάνουν με το 40-15 για τις ενώσεις. Το πρόσωπο προχωρήσει ο νόμος ο ίδιος για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είχαμε το θέμα του περονοσπόρου του 11, που κάπως έχουν ξεχάσει αυτή την κοινή υπουργική απόφαση. Και μας είπε πάλι ότι είναι σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο είναι τώρα όμως χρόνια. Σε καλό δρόμο είναι τώρα μήνες μετά το OK που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκαμε στα θέματα αυτά.
Και πάνω στο κομμάτι, το πολιτικό κομμάτι με τη φορολογία των αγροτεμαχίων δεν είχε κάτι να μας πει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκφράσατε για άλλη μια φορά τη δυσαρέσκειά σας πάρα πολύ απλά στο Υπουργείο και προκειμένου ο υπηρεσιακός αλλά βολεμένος να το μεταφέρει στον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος απουσίαζε, προκειμένου να συνεχίσετε και να πάτε παρακάτω. Αυτό μου λέτε και συνεχίζετε τον αγώνα μόνοι σας, αυτό μου λέτε. Έχουμε πει ότι είναι αποτυχημένος, ότι δεν είναι ικανός να κρατάει αυτή τη θέση. Μπορεί να είναι πετυχημένος στη θέση που είχε στο Πανεπιστήμιο, δεν ξέρω τι ήταν και τι είναι εκεί. Σαν υπουργός είναι αποτυχημένος. Το λέω, το ξαναλέω και θα συνεχίσω να το λέω αυτό. Τον έχουν τοποθετήσει εκεί σαν μια όμορφη και καλή γλάστρα, τον καλύβουν οι υπηρεσιακοί και αυτός είναι άφαντος, απλά προστατεύει την εικόνα του να μην φθαρεί υποτίθεται, γιατί εμείς ξέρουμε, βλέπουμε τι κάνει και τι είναι. Πέστε μου τις ενέργειες. Δηλαδή, εάν βλέπετε εσείς σαν δημοσιογράφος κάποια ενέργεια που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό αυτός ο υπουργός. Αυτός ο υπουργός που καλεί τους νέους να έρθουν στον πρωτογενή τομέα, εάν έχει κάνει κάποια ενέργεια, αν έχει πάρει κάποια μέτρα ανάπτυξης. Όπως λέει. Εμείς δεν βλέπουμε τίποτα πάνω σε αυτό. Απλά βλέπουμε ένα άφαντο υπουργό, βάζει πέντε άτομα εκεί μπροστά και τον καλύβουν και τίποτα παραπάνω.